σκεφτήκαμε να αξιοποιήσουμε την παρουσία πολλών συναδέλφων και συναδελφισσών Γάλλων και Γαλλίδων με την ευκαιρία ενός συνεδρίου που έγινε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο γύρω από θέματα κρίση και κόσμη της εργασίας, να τους αξιοποιήσουμε για να δούμε τι γίνεται αυτές τις μέρες στη Γαλλία και μέσα βέβαια από τη δική μας οπτική γωνία. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο, γιατί όπως είπε ο Χάρης Αγουλέμης πριν, εμείς έχουμε τον κόμπο στο λαιμό, αλλά βλέπουμε όμως ότι τελικά αυτή η υπόθεση που έχουν διατυπώσει κάποιοι, ότι εμείς είμαστε ένα είδος πειραματόζου, αρχίζει με κάποιο τρόπο και έχει ας πούμε κάποια βάση κλπ. Είναι διάφανοι οι λόγοι για τους οποίους θέλουμε να κάνουμε αυτήν την εκδήλωση. Εγώ διατυπώνω ευθέως δύο ερωτήματα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του περίφημου νόμου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, πρώτον, και δεύτερον, ποιες είναι οι αντιστάσεις, μας ενδιαφέρουν και στο επίπεδο των κοινωνικών κινημάτων, αλλά και στο επίπεδο της επιστημονικής κοινότητας, όπως μας ενδιαφέρει επίσης και το debate και η συζήτηση γύρω από αυτό. Θέλω να πω, πριν δώσω το λόγο, ότι εμείς, παρόλο που οι εργασιακές σχέσεις, τα εργασιακά γενικά, ήταν στα υπόδια πραγμάτευση και άρα ας πούμε ότι δεν είχαμε δεσμευτεί. Παρόλα αυτά, στο τρίτο μνημόνιο υπογράψαμε ότι δεν θα κάνουμε καμία αλλαγή χωρίς να συμφωνήσουν οι θεσμοί. Και όπως επίσης υπάρχει διατυπωμένη η άποψη ότι επουδενή δεν μπορεί ας πούμε, να ξαναγυρίσουμε σε ένα προηγούμενο επίπεδο που υπονομεύει την ανάπτυξη κλπ. Θέλω να σας πω, ακούστηκε πολύ και στο συνέδριο, αλλά όχι ίσως αρκετά, ο πυρήνας των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει σπάσει στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο μισθός ορίζεται δια νόμου, ο κατώτερος μισθός, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει επέκταση της, αν τυχόν υπάρξει συλλογική διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει επέκταση σε επιχειρήσεις, παρά μόνο οι επιχειρήσεις που υπογράφουν και ισχύει η δυσμενέστερη συλλογική σύμβαση, αν υπάρχει συλλογική σύμβαση, ενώ η επιχείρηση μπορεί με ενώσεις προσώπων και με τα 3/5 των εργαζομένων να κάνει συμβάσεις. Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει ότι αυτή την περίοδο έχουμε γύρω στο 100% των εργασιακών, της αξίας δηλαδή της εργασίας, να ορίζεται εξατομικευμένα. Αυτά